Κάθε διπλωματικό θέσμιο ενδεχομένως να ξεπέρασε ο Colin Stewart εάν ευσταθούν τα όσα φέρεται να δήλωσε σε ανεπίσημη συνάντηση με αντιπροσώπους μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, κατά την οποία υποκειμενικά και εξημισίας μοίρασε ευθύνες για το τέλμα στο Κυπριακό. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Γεννή του Ζεν, στις 17 Ιανουαρίου, ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, κατά την ενημέρωση των μη μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας στα γραφεία της μόνιμης αντιπροσωπείας της Φιλανδίας στη Νέα Υόρκη, εμφανίστηκε έντονα επικριτικός κατά της Λευκωσίας. Η Βόρεια Κύπρος είναι ήδη οικονομικά και πολιτικά ενσωματωμένη στην Τουρκία. Είναι η ελληνοκυπριακή ηγεσία που πρέπει να δράσει για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Αλλά μόνο αντιτίθενται, καταδικάζουν, κατηγορούν. Ο Καναδός διπλωμάτης έψαξε την ελληνοκυπριακή πλευρά γιατί, όπως ισχυρίστηκε, δεν συνεργάζεται για αλλαγές στα βιβλία ιστορίας με στόχο την συμφιλίωση των δύο πλευρών. Το 2017 συγκροτήθηκε Επιτροπή Σχολικών Βιβλίων Ιστορίας, η οποία έχει στόχο να παράγουν σχολικά βιβλία που θα ικανοποιούν και τις δύο πλευρές. Ενώ η τουρκοκυπριακή κοινότητα συμμετείχε ενεργά στις προετοιμασίες, η ελληνοκυπριακή κοινότητα δεν έκανε καμία εργασία. Σύμφωνα πάντα με τον συντάκτη, ο οποίος επικαλείται και δύο ξένους διπλωμάτες χωρίς να τους κατονομάζει, ο Colin Stewart προχώρησε και ένα βήμα περαιτέρω, ζητώντας επανεξέταση των κυρώσεων κατά του ψευδοκράτους. Η οικονομική και κοινωνική κατάσταση χειροτερεύει. Οι οικονομικές κυρώσεις προκαλούν περισσότερα δεινά στους πολίτες, αλλά δεν αλλάζουν την πολιτική κατάσταση. Είναι καιρός να αναθεωρήσουμε την φύση αυτών των κυρώσεων. Οι επικρίσεις Στιούαρτ στην κατοχική πλευρά επικεντρώθηκαν κυρίως για δηλώσεις του λεγόμενου Υπουργού Εξωτερικών του ψευδοκράτους Σταξίνερ του Γρούλογλου. Σιγή εκθείως στηρούν τα Ηνωμένα Έθνη, ενώ η κυβέρνηση επιφυλάσσεται για σχόλια, αφού δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την συνάντηση. Χθες υπενθυμίζεται ότι ο κατοχικός ηγέτης Ερσίντα Τάρ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τις επόμενες μέρες ακόμη μια κοινωνική συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.